Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση είναι η εξής. Λόγω δουλειάς, με βολεύει να μελετάω 2 φορές τη βδομάδα το Σαββατοκύριακο για πολλές ώρες, αντί για κάθε μέρα από 1-2 ώρες. Θα μπορέσω να προχωρήσω? Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη για πάρα πολύ κόσμο από το φίλο της εκπομπής, ο οποίος ουσιαστικά μας λέει το εξής. Θα δώσω κάποια αυθαίρετα νούμερα για να εξηγήσω το όλο θέμα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να μελετήσω 10 ώρες. Είναι το ίδιο να μελετήσω 10 ώρες σε μία μέρα με το να μελετήσω για 5 μέρες από 2 ώρες την ημέρα. Πάλι δηλαδή συνολικά 10 ώρες. Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση λοιπόν και δυστυχώς ένα θέμα το οποίο προβληματίζει αρκετούς intermediate τουλάχιστον κιθαριστές και η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να κάνεις 10 ώρες μαζεμένες με το να κάνεις 2 ώρες την ημέρα επί 5 μέρες. Είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο αποτελεσματικό το να παίζεις 2 ώρες την ημέρα για 5 μέρες. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος όσο αφορά την εκμάθηση είναι πολλά μικρά sessions ανάμεσα στα οποία πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε deep sleep, δηλαδή βαθύς ύπνος. Ο βαθύς ύπνος αυτός βοηθάει στην έκρηση και στη δημιουργία μυελίνης στον εγκέφαλο, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, που αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί την ικανότητα, την παιχτική ικανότητα. Η αλήθεια είναι ότι υπεραπλουστεύω τη διαδικασία τώρα, αλλά το θέμα είναι να περαστεί το μήνυμα σωστά. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζεμένα. Χρειάζεται να κάνεις κάποιες ώρες μελέτης, ύπνος μετά για να σταθεροποιηθεί αυτή η γνώση, μετά πάλι μελέτη, μετά πάλι ύπνος, βραδινός ύπνος και πάει λέγοντας. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις σε θέματα θεωρίας και απομνημόνευσης, οι οποίες μπορούν να δουλέψουν καλά και σε επίπεδο πολλών ωρών μαζεμένων. Αλλά γενικά ο ιδανικός τρόπος είναι αυτός που είπαμε πριν. Μία νορμάλ διάρκειας πρόγραμμα μελέτης, 2-3 ώρες την ημέρα, μετά ύπνος και ξανά πάλι την επόμενη. Οπότε, αν για κάποιο λόγο έχεις περισσότερες ώρες μέσα στο Σαββατοκύριακο, καλό θα ήταν ενώ η τεχνική μελέτη να γίνεται σε κάθε μέρα, απλά το Σαββατοκύριακο να μαζευτούν κάποια πράγματα τα οποία να έχουν σχέση με έξτρα απομνημόνευση, όπως είναι η γνώση αστιέρας ή η θεωρία. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!